Σας το είπαμε νωρίτερα ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή σήμερα για το θέμα που έχει προκύψει με την διακομματική ερώτηση στην Βουλή και την υπογραφή 10 βουλευτών από 4 διαφορετικά κόμματα βρίσκεται ο κύριος Νίκος Λεβογιάννης, τον γνωρίζετε, πρώην Υφυπουργός Παιδείας, πρώην βουλευτής Κυκλάδων. Καλή σας μέρα κύριε Λεβογιάννη. Καλημέρα κύριε Προπονά και στο σταθμό σας και στην Άξο μας. Και στην Άξο και σε όλες τις Κυκλάδες, μια πολύ σημαντική εξέλιξη παράλληλα με την δική σας που τρέχει την πρωτοβουλία, δηλαδή με τους Νάξιους στην καταγωγή ανθρώπους των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης που έχουν μαζευτεί πάρα πολλές υπογραφές και συνεχίζονται. Είχαμε αυτή την εξέλιξη λοιπόν και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι το πρώτο όνομα που βλέπουμε είναι της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και να ρωτιέται κανείς αν αυτό σημαίνει και κάτι, αν θα σημάνει μια θετική εξέλιξη και στο θέμα της επιστολής που έχει σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας για την προσωνυμία του ΓΕΛ. Όλα είναι πιθανά, είναι αλήθεια αυτό. Αν και στη Βουλή συνηθίζεται να έχουμε ερωτήσεις από βουλευτές διαφόρων κομμάτων, κοινές ερωτήσεις. Είναι πάντως μια σημαντική εξέλιξη, οφείλω να πω, που δείχνει, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον δείχνει, ότι ο Μανώλης Σογλέζος ήταν πάνω από αντιθέσεις, πάνω από κομματικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, είχε τις απόψεις του, είχε τις ιδέες του, ήταν πάντα ξεκάθαρος σε αυτά, αλλά δεν είχε εχθρούς, είχε πολιτικούς αντιπάλους που το σέβονταν και τους σέβονταν και ο ίδιος. Αυτό είναι το μήνυμα, αν θέλετε για μένα το σημαντικότερο, και ένα μήνυμα πολιτικής παιδείας, αυτό που πρέπει να διδάσκεται στα σχολιά μας, και ένα μήνυμα βέβαια και στους ελάχιστους εκείνους, τους ανιστόρητους, τους 14 συν κάποιους άλλους της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και τους Συλλόγου Γονέων του Λυκείου, οι οποίοι έδειξαν ότι αγνοούν τι σημαίνει και τι θα σημάνει για την ιστορία, για το μέλλον, για την αιωνιότητα ένας μεγάλος άνθρωπος και Έλληνας και εθνικός ήρωας αλλά και παγκόσμιος άνθρωπος, ο Μανώλης Σογλέζος. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα αυτής της ενέργειας ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Εμείς πάντως συνεχίζουμε. Εσείς συνεχίζετε και τη συλλογή υπογραφών. Και ισχύει, συγγνώμη που θα σας πω, ισχύει αυτό ότι χαμένοι αγώνες είναι μόνο όσοι δεν γίνονται. Αυτό είναι αλήθεια και είναι οι αγώνες συνήθως που γίνονται για το αυτονόητο σε αυτήν εδώ τη χώρα, γιατί νομίζω ότι ήταν αυτονόητο ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει χωρίς καμία περαιτέρω συζήτηση. Δεν υπάρχει νομίζω κάποιος στην... Ούτε αυτονόητο δεν ήταν. Πώς να το πω, ήταν φαινόμενο, να μην πω υπερφυσικό, έτσι, που δεν θα έπρεπε να το αφισβητήσει κανένας, μα κανένας. Κανείς δεν το περίμενε άλλωστε ότι θα γίνει τόση κουβέντα και ότι θα από τον Ιούλιο μέχρι τώρα, από τότε που έγινε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο, θα κρατάει ακόμα αυτή η ιστορία, η οποία δεν έχει μείνει στα τοπικά όρια του νησιού. Ασφαλώς όχι. Έτσι, έχει πάει σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό φυσικά έχουν γίνει αναφορές. Σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης όπως ο Guardian. Ακριβώς. Γιατί είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση σε πάρα πολλούς, μπορώ να πω. Είδα τις υπογραφές, κύριε Λεβογιάννη, μιας και δώσατε στη δημοσιότητα το πρώτο μέρος, ας το πω έτσι. Πρόβλημα γιατί παραλείψαμε αρκετές κατά λάθος από την πίεση, γιατί είχαν πρόγραμμα να τα δημοσιοποιήσουμε όλα μαζί στις 5 του μήνα και τώρα προσπαθούμε. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει όμως σωματικά και ποια είναι η φωνή του λαού της Νάξου. Με αυτές τις υπογραφές, κυρία Προπονά, μίλησε πραγματικά η φωνή του Ναξιώτη. Και όχι μόνο, είναι εντυπωσιακό γιατί βλέπω ότι έχουν υπογράψει ανάμεσά τους και ο Πάτερ Μανώλης Ρεμούνδος, που εκπροσωπεί μια σημαντική προσωπικότητα, ο γέροντας, ο Παπαμανώλης, ο Ρεμούνδος. Και ο κύριος, και ο Παπαγιώργης Προπονάς, ο Παπαγιώργης, αγωνιστής παπάς, και πολύ... ο οποίος τιμά το ράσο του και πρέπει να σας πω ότι είναι η φωνή και πολλών ναξιωτών, σεμνών λεβιτών, οι οποίοι τιμούν το ράσο τους. Είναι και πάρα πολλές άλλες προσωπικότητες. Έχουμε από πρώην προέδρους της ΟΝΑΣ και προέδρους πολλών αξιακών συλλόγων της Αθήνας. Εγώ θα αναφερθώ, Ειρήνη, σε διακόπτω, θα αναφερθώ σε 4 προσωπικότητες πραγματικά. Ο ένας είναι ο Ψαροστέφανος, ο Φιλοτήτης, ο Λόγιος, ο λαϊκός μουσικός της Τσαμπούνας και του Τουμπακιού και όχι μόνο. Είναι ο Γιώργης ο Προβονάς, ο Κότες, ο οικοδόμος, διηγηματογράφος με βιβλία, ένας άνθρωπος που τέλειωσε νυχτερινό δημοτικό, οικοδόμος στην Αθήνα. Ένας σημαντικός συγγραφέας λογοτέχνης. Είναι δυο χωραίτες, ο Μανώλης Σαντορινέος, ο γνωστός
του αθλητισμού, με τον περιπατητικό mm-hmm. τουρισμό που κάνει το χειμώνα, οργανώνει, που γράφει, που φωτογραφίζει, που έχει δημοσιεύσει συλλογές φωτογραφιών έντυπες με όλα τα κτισάκια της Νάξου. Ο Μανώλης Σαντορινέος και ο Μανώλης ο Βιλαντώνης που έχει ασχοληθεί με τη ζωή στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι της Νάξου, στα χρόνια τα δικά του, με τους λεμβούχους, με τους εκφορτωτές, έχει καταγράψει απίστευτες ιστορίες. Τέσσερις άνθρωποι στους οποίους δεν πρόλαβα να τους πω τι τους προτείνω και είπανε για το Μανώλη το Γλέζο. Αστειεύεσαι και μας ρωτάς. Δεν θέλουμε ούτε ένα κείμενο να διαβάσουμε ούτε τίποτα, να βάλεις το όνομά μας. Θυμωμένοι για αυτό που έγινε. Αυτές είναι για μένα οι δύο παπάδες μας. Και οι τέσσερις αυτοί απλοί άνθρωποι, πραγματικά λόγοι, εκφραστές αυτής της λογιότητας που υπήρχε στα χωριά μας, είναι οι πιο σπουδαίες, οι πιο σημαντικές υπογραφές από τις 420 που είναι μέχρι τώρα, γιατί έχουμε παραλείψει καμιά δεκαριά δυστυχώς. Τις οποίες βέβαια θα, επειδή συνεχίζεται και η συλλογή υπογραφών στα email που έχετε δώσει, θα σε ενημερώσω γι' αυτό. Θα βγουν βέβαια, κάποια στιγμή. Οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους αξιότητες δημοσιογράφους, των τοπικών μου ΜΜΕ. Χωρίς εσάς δεν θα είχε πάρει αυτή την έκταση, αυτό το γεγονός, και οφείλω να σας συγχαρώ όλους σας. Δεν νομίζω να απουσίασε κανένας, αλλά και κανένας να απουσίασε δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ δυναμική η παρουσία σας και είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος για αυτό το γεγονός. Νομίζω, εκφράζοντας κυρίως τον εαυτό μου, αλλά φαντάζομαι και τους συναδέλφους μου εδώ στην Νάξο, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό. Για εμάς ο Μανώλης ο Γλέζος ήταν και ένας δημοσιογράφος, ένας από εμάς, στην πραγματικότητα, και είναι μεγάλη μας τιμή αυτό. Δικάστηκε δύο φορές σε θάνατο από το μετεφυλλείο πολεμικό κράτος, ακριβώς ως δημοσιογράφος, διευθυντής του Ριζοσπάστη κλπ. Ήταν στο Ριζοσπάστη, ήταν στην Αυγή, ήταν ο Μανώλης ο Γλέζος, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν παντού, ήταν σε συμπαράσταση. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την παρουσία του στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκείνη τη δικάσιμο, σαν πριν από λίγες μέρες είχε γίνει, που ήρθε να συμπαρασταθεί στην Μάγδα Φίσα. Ούτε εκείνη την εικόνα στο Πολυτεχνείο με την καταρακτόδη βροχή, που δεν είχε πάει κανείς μας, αλλά εκείνο στάθηκε μπροστά στο μνημείο. Και μια και το λέτε αυτό, Ειρήνη, θα σου πω και μια σκέψη μου. Η πρωτοβουλία μας αυτή δεν θα σταματήσει στην προσπάθεια αυτή των 400-500 έτσι, του λαού της Νάξου βασικά. Θα έχουμε στόχους να προχωρήσουμε και σε άλλα πράγματα. Και ένα θα είναι να στηθεί το άγαλμα, μαρμάρινο άγαλμα του Μανώλη του Γλέζου, κάπου εκεί στην αρχή του πεζόδρομου προς την Πορτάρα, και εγώ τουλάχιστον θα προτείνω αυτή την μορφή, αυτή που περιγράφεις εσύ τώρα. Με την γροθιά σφιγμένη στο Πολυτεχνείο. Έχει μείνει στη μνήμη όλων μας και δεν πρόκειται να σβήσει, αυτό είναι γεγονός. Πείτε μας λίγο για τα ονόματα, γιατί παρατήρησα, παρόλο που ξέρω ότι είναι Νάξοι που έλκουν την καταγωγή τους από την Νάξο, δηλαδή των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, είδα και κάποια ξένα ονόματα καθηγητών σε πανεπιστήμια ή άλλων ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, που είναι από Ολλανδία, από άλλες περιοχές. Ασχολούνται με την Νάξο όμως. Θα σου πω πρώτα ένα όνομα. Το όνομα του Στάθης του Παναγούλη. Ο Στάθης ο Παναγούλης είναι γαμπρός Ναξιώτης. Η σύζυγός του είναι καθηγήτρια από το Σαγκρί, η Θεανό η Σοφική, η οποία υπογράφει και αυτή. Ο Στάθης ο Παναγούλης λοιπόν είπε ότι θέλω και εγώ να υπογράψω, είμαι γαμπρός Ναξιώτης. Και βεβαίως ήταν τιμή που ένας αγωνιστής από μια οικογένεια αγωνιστών που υπέστη τόσα στη διάρκεια της δικτατορίας έχει την υπογραφή του σε αυτό το κείμενο. Και βέβαια είναι πολύ πραγματικά σημαντικό το ότι επιστήμονες και ερευνητές από το εξωτερικό που έχουν ασχοληθεί με την Νάξο, που έχουν δεθεί με την Νάξο, που έχουν και κάνουν διακοπές στην Νάξο, και πολλοί από αυτούς έχουν και σπίτια και μένουν περισσότερο διάστημα, κάποιοι έχουν παντρευτεί και Ναξιώτισσες, εξέφρασαν την επιθυμία, και είναι και άλλοι που δεν το έμαθαν, εξέφρασαν την επιθυμία να συμπεριληφθούν. Το ζήτησαν οι ίδιοι. Και αυτό πραγματικά είναι ιδιαίτερα τιμητικό, και βέβαια είναι και μια κατάσταση ενός τριαντάφυλλου, ενός γαρίφαλου στον τάφο του Μανώλη του Γλέζου σε ένδειξη τιμής. Είναι όμως, Ειρήνη μου, αυτό. Ο Μανώλης ο Γλέζος δεν πεθανε. Ο Μανώλης ζει και θα ζει. Δεν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν καταγραφεί στην ιστορία, παρακαταθεί και έχει μείνει πίσω για όποιον θέλει να διαβάσει, για όποιον θέλει να γνωρίζει και να μην υπεκφεύγει και να έχει ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι είναι πάσα στιγμή και ώρα θα βρει πολλά που έχει γράψει ο Μανώλης ο Γλέζος. Το σημαντικό είναι το ότι πολλά νέα παιδιά και πολλοί φοιτητές, στην αρχή δεν είχαμε σκεφτεί τους φοιτητές. Ζήτησαν όμως. Και υπογράφουν πάρα πολλοί φοιτητές. Και υπογράφουν επίσης και οι περισσότεροι είναι νέοι επιστήμονες. Νέα παιδιά με πολλές σπουδές. Με πήρε τώρα μία μητέρα. Μου λέει, κύριε Νίκο, δεν είμαστε στη λίστα. Και είναι τα παιδιά της, φοιτητές.
Κάποιοι μου τα διέγραψε, θα τα βάλω, θα τα προσθέσουμε. Καλά, αυτά είναι λεπτομέρειες που θα γίνουν στο τέλος, έτσι κι αλλιώς θα τα βάλετε όλα και θα ξαναστείλετε ενημέρωση. Ακριβώς. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε ήδη πολλά νέα ονόματα. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι τις 5 Οκτώβρη και στη συνέχεια την τελική λίστα με το κείμενο θα την υποβάλουμε στα κόμματα με την πρόθεση να κατατεθεί στη Βουλή όλο το κείμενο με τα ονόματα ως ερώτηση και να πάει και αυτό στο Υπουργείο Παιδείας. Και θα δοθεί βέβαια και στη δημοσιότητα. Και βλέπω ότι είναι και πολλοί πρώην βουλευτές που έχουν υπογράψει, όπως ο κύριος Μανιός, είναι και πρώην δήμαρχοι. Ναι. Ο κύριος Κοκότας, Μπαρδάνης, Τζουάνης, βλέπω εδώ έπαρχη πρώην, ο κύριος Θεόφιλος και ο κύριος Κορές ο Βασίλης. Ο κύριος Κορές, όλοι οι διατελέσαντες πρόεδροι της ΟΝΑΣ, αρκετοί πρόεδροι συλλόγων, είπαμε ότι οι σύλλογοι ναξιότικοι της Αθήνας είναι κατεξοχήν φορείς του πολιτισμού. Και οπότε είπαμε αν θέλουν οι πρόεδροι τους να προσυπογράψουν. Και πράγματι, ποιον είναι πρόεδρος της ΟΝΑΣ έχει υπογράψει ο Μανώλης ο Καλαϊτζής. Mm-hmm. Και άλλοι. Και η καστική και την κυρία Κοντοπούλου βλέπω εδώ τώρα που εκπροσωπεί ουσιαστικά και την παράδοση, το παραδοσιακό τραγούδι εδώ στην Άξο, έτσι, ακριβώς. Γνωστή οικογένεια. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Λεβογιάννη, ήθελα να το κάνω και πριν από καιρό, αλλά δεν νομίζω τώρα είναι και η κατάλληλη ευκαιρία. Γιατί λέτε να συμβαίνει αυτό το πράγμα τελικά και είναι τόσο αρνητική, παρόλο όλο αυτό την βαβούρα που έχει γίνει τον τόρο, να το πω έτσι πιο ναξιώτικα, ας πούμε, και δικαίως γίνεται. Τι να συμβαίνει, συμβαίνει κάτι ή απλά έτσι. Το 1959, στον τελευταίο διωγμό του Γλέζου, πολλοί ναξιώτες, ιδιαίτερα πειραθήτες, μάζευαν υπογραφές για την αποφύλαξή τους. Και κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν κιόλα και οδηγήθηκαν και στα δικαστήρια. Άλλοι χαρακτηρίστηκαν ως κομμουνιστές και ταλαιπωρήθηκαν. Δεν φανταζόμουν εγώ ποτέ ότι 70 τόσα χρόνια μετά θα χρειαζόταν να μαζεύουμε υπογραφές για τα αυτονόητα, όπως είπες. Εκείνο το οποίο εγώ διαπιστώνω, κυρία Προπονά, είναι ότι με βάση και την ομαδική και την συμπαγή αντίδραση, την άθλια, την απαράδεκτη που εκδηλώθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι είναι φανερό ότι έχουμε να κάνουμε με μια σκληρή κομματική αντιπαράθεση ενός κομματιού της Νέας Δημοκρατίας στην Άξο, το οποίο με εκπλήσει. Βέβαια, έχω και μια απορία. Ο κύριος Βρούτσης, ο νυν υπουργός, mm-hmm. δεν έχει ακουστεί καθόλου. Δεν ακούστηκε καμία κουβέντα του, εκτός αν κάνω λάθος. Και αν κάνω λάθος, να το πάρω πίσω. Ούτε όταν πέθανε ο Μανώλης ο Γλέζος. Αλλά και στη συνέχεια. Εγώ δεν διανοούμαι ότι θα υπήρχε κάποια ομάδα που θα αντιδρούσε σε μια τέτοια περίπτωση και θα σιωπούσα ή θα το παρατηρούσα από μακριά. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν δεν σιωπούσα και αν σιωπούσα και αν το παρατηρούσα από μακριά, ποιος θα πιστεύει αυτό? Εγώ δεν το διανοούμε. Δεν μπορεί ένας βουλευτής τοπικός να σιωπά, και οι άλλοι βέβαια των Κυκλάδων, να σιωπά μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, διότι η σιωπή σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι χρυσός. Η σιωπή σε αυτές τις περιπτώσεις είναι κάτι άλλο, το οποίο δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα. Ακούγονται διάφορα, αλλά εύχομαι να μην είναι, να είναι μόνο φήμες. Όμως είναι απορίας άξιο πως ο Κυκλαδάρχης αυτή τη στιγμή, βουλευτής και υπουργός, είναι απόν από όλο αυτό. Και όχι μόνο από αυτό το γεγονός που συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο, που ήταν φανερό ότι ήταν καθαρά μια κομματική γραμμή και θέση, έτσι, διότι εκδηλώθηκε στο Σύλλογο Γονέων, που δεν πιστεύω ότι εκφράζει τους γονείς, και δεν ξέρω, κάποια στιγμή οι γονείς θα πρέπει να μιλήσουν έντονα, και το ίδιο ακριβώς εκδηλώθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, ακριβώς το ίδιο, με τα ίδια επιχειρήματα. Και δεν είναι μόνο αυτό, κυρία Προβονά, είναι ότι όλα αυτά τα πρακτικά με τις τοποθετήσεις κλπ. Πήγανε στο Υπουργείο Παιδείας. Ενώ δεν πήγε, ας πούμε, η τοποθέτηση του Βασίλη του Βρούτσι και του Λεωνάρδου του Χατζηανδρέου της Αντιπολίτευσης, πήγαν όμως τοποθετήσεις, ακόμη και το πρακτικό του Συλλόγου Γονέων, της Προέδρου, mm-hmm. η τοποθέτηση, που δεν χρειαζόταν, και της Επιτροπής Παιδείας. Αναλυτικά δηλαδή, από τη μία πλευρά το αναλυτικά, υπόθηκε, από την άλλη απουσία όμως. Δεν πήγε όμως αναλυτικά η τοποθέτηση του Βασίλη του Βρούτσι, ούτε του Λεωνάρδου του Χατζηανδρέου. Άλλο ένα σφάλμα τεράστιο νομίζω είναι αυτό. Είναι σφάλμα. Δεν γίνονται σφάλματα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ξέρεις, κύριε Προβονά. Ναι. Εσύ το λες σφάλμα, εγώ λέω ότι δεν ήταν σφάλμα. Εγώ ήταν θα πω κάτι άλλο, κύριε Λεβογιάννη. Κομματική γραμμή.
ίσως κάνοντας έτσι και δίνοντας και πιο μεγάλη ένταση ή έκταση, αν θέλετε, σε αυτό που λέτε, ότι εμένα μου κάνει εντύπωση, και αυτό μου γεννήθηκε χθες ως απορία, ψάχνοντας το πρωί βέβαια, δεν το βρήκα πουθενά, ότι αν ήμουν στη θέση του συγκεκριμένου υπουργού που κατάγεται από εδώ, θα είχα προσυπογράψει μαζί με την κυρία Μπακογιάννη. Και σε μια ένδειξη, πώς να το πω, ας το πω εξυπνάδας, έτσι απλά. Αυτονόητο και αναμενόμενο θα ήταν και αυτό. Και πιστεύω, κυρία Μπρεμπονά, ότι εγώ ξέρω και άλλους στη Νέα Δημοκρατία που αν το μάθαιναν θα υπογράφανε. Χωρίς να έχω μιλήσει μαζί τους, από το χαρακτήρα τους. Μα έτσι νομίζω έχω ζήσει στη Βουλή, έτσι, δεν θέλω να πω τώρα το όνομα ενός επώνυμου Κυκλαδίτη στην καταγωγή, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι θα υπέγραφε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα θα πω μόνο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, για τον πολιτικό και για ένα πολιτικό υψηλά ιστάμενο, έτσι, κυβερνητικό στέλεχος, η σιωπή δεν έχει σώσει. Ελπίζω να το καταλάβει. Και ελπίζω να θυμόμαστε όλοι κάτι που έχει, από εκεί ξεκίνησε άλλωστε για μας η ιστορία και η μεγάλη περηφάνεια, όταν ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας, νεαροί φοιτητές τότε, μπροστά στην Ακρόπολη, βλέποντας τη γερμανική σβάστικα να κυματίζει στην Ακρόπολη, σκέφτηκαν ότι έπρεπε να κατέβει. Τόσο απλά, και από εκεί ξεκίνησαν όλα, και ο Μανώλης Γλέζος συνέχισε φυσικά να μας εκπλήσει με τη στάση του. Φυσικά. Πήγαν ξέροντας ότι εκεί πάνω ήταν ολόκληρο τίποτα δεν προεξοφλούσε. Πάνω από στρατιωτών. Θα μπορούσε να είναι από φυσικά αίτια. Ότι το πιθανότερο ήταν να σκοτωθούν. Ήταν πολύ δύσκολο και το εγχείρημα. Ήταν πολύ δύσκολο και το σημείο που θα έπρεπε να περάσουν. Δηλαδή, ένα ήταν αυτό και το άλλο η Γερμανία από την άλλη πλευρά. Ήταν η πρώτη πράξη αντίστασης που έγινε στην Ευρώπη. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και το αποδέχονται όλοι. Εμείς δεν ξέρω γιατί, αν το ξεχνάμε ή αν δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Πάντως, τα σημεία των καιρών λένε ότι καλό είναι να το έχουμε υπόψη μας, γιατί βλέπουμε ποια είναι η εξέλιξη και στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο Μανώλης Γλέζος και με αυτά που συμβαίνουν τώρα, μάθημα κάνει συνέχεια. Και ειδικά στους, κυρίως αυτούς τους λίγους, τους ελάχιστους, τους 14, τους 20 πόσοι είναι μαζί με τους της Επιτροπής Παιδείας και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς μέλη της, για τους οποίους η απογοήτευση είναι μεγάλη και πρέπει να το ξέρουν και σε όλο τον κόσμο το πνευματικό, η απογοήτευση για αυτούς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Μανώλης Γλέζος τους κάνει συνέχεια μάθημα κάθε μέρα και θα συνεχίσει να τους κάνει για πολύ καιρό. Αυτό που είπε, μη φαντάζεστε ότι θα κάτσω ήσυχος άμα φύγω. Θα σας κυνηγάω. Ήταν από τις τελευταίες κουβέντες σε μια ομιλία του. Το θυμάμαι πολύ καλά και να πω επίσης ότι το μάθημα της ιστορίας, όταν γίνεται καλό, είναι να μην κάνει κανείς κοπάνα από αυτό, ή θα το βρει μπροστά του στο μέλλον. Ναι, διότι η ιστορία τιμωρεί. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε, το κρύο πιάτο, η εκδίκηση είναι σαν το κρύο πιάτο. Τρώγεται κρύο, όπως λένε. Λοιπόν, κύριε Λεβογιάννη, αν δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι, νομίζω ότι ήδη βλέπω. Όχι, εγώ αυτό θέλω να προσθέσω, ότι τελικά ο λαός να του μίλησε και αν πραγματικά υπήρχε δυνατότητα να υπογράψουν όλοι, θα είχαμε πολλές χιλιάδες υπογραφές, αλλά δεν, πρακτικά αυτό δεν ήταν δυνατόν, γι' αυτό περιορίσαμε αυτή την προσπάθειά μας, η οποία κράτησε 15 μόνο μέρες. Μέσα σε 15 μέρες έγινε όλο αυτό, έτσι. Και αυτό, η φωνή της Νάξου μίλησε, αυτό είναι. Αν θέλουν να την ακούσουν, υπάρχει χρόνος ακόμη. Αλλά δυστυχώς δεν ακούνε. Κάποια στιγμή όμως, ξέρετε, ο εκοφαντικός θόρυβος θα φτάσει στα αυτιά τους. Θα είναι αργά. Νομίζω ότι ήδη πρέπει να έχει φτάσει, έτσι τελειώσει καιρό τώρα. Αλλά ο Μανώλης, ο Γλέζος, ξέρει να συγχωρεί ο ίδιος, η ιστορία όμως δεν συγχωρεί. Αυτό και είναι. Η πολιτική δεν συγχωρεί. Και η πολιτική δεν συγχωρεί, ιδιαίτερα νέους, οι οποίοι έχουν και φιλοδοξίες, κλπ. Φόρτωσαν ένα άγος μεγάλο στην Άξο. Ο λαός στην Άξο αυτή τη στιγμή με τις κινήσεις που κάνει μέσω των πνευματικών του ανθρώπων, έστω και πολλών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συλλόγων του, αυτό το άγος πιστεύω ότι το ξεφορτώθηκε από πάνω του, αλλά έχει παραμείνει στις πλάτες κάποιων άλλων και ας πορευτούν μαζί με αυτό. Δεν είναι απλό βάρος όμως. Είναι ιστορικό βάρος. Και είναι ιστορικό και πολύ βαρύ, γιατί μιλάμε για τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μανώλης Γλέζος. Δεν είναι οπουδήποτε αλλού, έγινε εδώ, στον τόπο του. Αυτό, γι' αυτό και είναι και ακόμα πιο βαρύ. Θα τελειώσω με μια σύγκριση. Σε ένα του ποίημα, ο Μανώλης Γλέζος, για την Πορτάρα, το παγκόσμιο σύμβολο αρχαίο της Νάξου, την αποκαλεί πυλώνα της ελευθερίας. Η Νάξος λοιπόν έχει
το αρχαίο σύμβολό της, το μνημείο αυτό, που πράγματι είναι πυλώνα της ελευθερίας, γιατί ο τύραννος της Ναξολίδαμης στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. επιχείρησε να χτίσει και ένα μεγαλοπρεπή ναό. Ανετάβηκε από τους δημοκρατικούς και έμεινε η πορτάρα. Είναι σύμβολο δηλαδή της ανατροπής ενός τυράννου η πορτάρα, άρα σύμβολο δημοκρατίας και ελευθερίας. Mm-hmm. Ο Μανώλης Αυλός είναι το παγκόσμιο σύμβολο της δημοκρατίας και της ελευθερίας για όλο τον κόσμο και πολύ περισσότερο για την Άξο. Το άγαλμά του λοιπόν εκεί στην αρχή του πεζόδρομου προς την πορτάρα, το μαρμάρινο έτσι με το, στο Πολυτεχνείο με το κασκέτο του και με το, τη γροθιά σηκωμένη ψηλά, έτσι, θα συνδέει το αρχαίο μνημείο της ελευθερίας, σύμβολο της Νάξο, μνημείο της σύμβολο της ελευθερίας, και δίπλα εκεί κάποια στιγμή θα τοποθετηθεί και το άλλο σύμβολο, το σύγχρονο σύμβολο της Νάξου της Ελευθερίας, ο Μανώλης Αυλός. Κύριε Λεωγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νάξου. Πιστεύω πως θα γίνει στο τέλος. Έχω αυτή την εντύπωση και αυτή την αίσθηση τελικά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για τη συνομιλία και σίγουρα ανάλογα με τις εξελίξεις θα έχουμε πάλι τη χαρά να τα ξαναπούμε, γιατί όχι. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.